Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ. Ακούσα το σαν πράις και πραγθήτωσα. Αλληλούια. Μεγαλύνατε τον Κύριον σημαίνει και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας και κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου,
με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου το 900 π.Χ. και Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Ομολογητού που εκοιμήθη το 847 μετά Χριστόν. Στα Ιερά Ευαγγέλια διακρίνουμε δύο κλήσεις των τεσσάρων πρώτων μαθητών και Αποστόλων από τον Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό. Δοκιμαστική η πρώτη κλήση και απευθύνθηκε από τον Κύριό μας όταν ακόμη ζούσε και διακονούσε το λαό του Θεού ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η δεύτερη είναι οριστική και έγινε μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του προδρόμου. Για την πρώτη εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ για τη δεύτερη ομιλούν οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Σήμερα ο λόγος περιστρέφεται γύρω από τη δεύτερη κλήση με βάση το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δεύτερη αυτή κλήση ήταν, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πρώτη δεν είναι κυρίως κλήση, αλλά πιο πολύ μια συνάντηση και προσωπική γνωριμία. Έπειτα από τις επανειλημμένες υποδείξεις του προδρόμου που έλεγε προς τους μαθητές του για τον Ιησού Χριστό, είδε ο αμνός του Θεού. Τότε, ύστερα από μια ολοήμερη σχεδόν αναστροφή και συνομιλία του Ανδρέα και του Ιωάννη με τον Ιησού Χριστό, ο Ανδρέας ανήγγειλε με σκυρτήματα καρδιάς στον αδελφό του Σίμωνα, «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν», και μετά τον έφερε κοντά στον Ιησού για συνάντηση και γνωριμία. «Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς Κηφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος», του είπε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας. Πάντως δεν είναι βέβαιο ότι τότε οι τρεις μαθητές του Ιωάννου ακολούθησαν τον Ιησού. Οι μαθητές του Ιωάννου και αν είχαν ακολουθήσει από την αρχή τον Ιησού, τώρα μετά την επιστροφή τους στη Γαλιλαία επανέρχονται στα έργα τους, ίσως με την υπόδειξή του. Μετά την πρώτη γνωριμία και τις εντυπώσεις τους από την περιοδία στην Ιουδαία, δόθηκε η ευκαιρία να οριμάσει σε αυτούς οι σκέψεις της ολοκληρωτικής τους επιδόσεως και αφιερώσεως στο έργο της Αποστολής. Τα Ιερά Ευαγγέλια είναι σύντομα και περιληπτικά υπομνήματα των Αποστόλων, αλλά εμείς με ευλαβική διάθεση και με ευσεβή λογισμό πρέπει να αναζητούμε υπό την απλή ευαγγελική διήγηση την εξέλιξη και τη συνέχεια των γεγονότων. Η όλη ευαγγελική ιστορία έχει βεβαίως χαρακτήρα υπερφυή, αλλά ταυτόχρονα είναι και ιστορικό γεγονός. Λόγοι και πράξεις, δηλαδή, που έγιναν μέσα σε χώρο και χρόνο και συνεπώς κατά μία φυσική σειρά και εξέλιξη. Στην εκλογή των Αποστόλων από την πλευρά του Θεού υπάρχει πάντοτε ο απόκριφος και απόρριτος λόγος της προγνώσεως και του προορισμού, αλλά από την πλευρά των ανθρώπων, εκτός της προαιρέσεώς τους, υπάρχουν οι φυσικοί και ιστορικοί λόγοι που τους προετοιμάζουν για την ώρα της κλήσεως και για το έργο της Αποστολής των. Είναι η μαθητεία κοντά στον Ιωάννη, είναι η συνάντηση και η γνωριμία με τον Ιησού, είναι οι εντυπώσεις και διαπιστώσεις που όλα αποτελούν μια εξωτερική ανταπόκριση στην εσωτερική τους προσδοκία και συντελούν στην ορίμανση της κλήσεώς των και τον απαρτισμό της ετοιμασίας τους. Όλα αυτά, και τα υπερφυσικά και τα φυσικά και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά και τα εκ μέρους του Θεού και τα εκ μέρους των ανθρώπων, εντάσσονται μέσα στο σχέδιο της προνοίας και της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τις δύο κλήσεις των τεσσάρων πρώτων μαθητών και αποστόλων από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την δοκιμαστική και την οριστική κλήση. Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής αναφορά στη δεύτερη και οριστική κλήση των μαθητών του Χριστού για να κατασταθούν από αλλιείς της θάλασσας σε αλλιείς ανθρώπων. Θα υπομνηστούν κάποιοι λόγοι και γεγονότα της ευαγγελικής ιστορίας που αναφέρονται στον καταρτισμό των Αποστόλων και τα καταγράφει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κοζάνης κυρός Διονύσιος Ψαριανός. Θα καταφανεί η πνευματική αλλίωσης και η μεταποίησή τους με τη χάρη του Θεού σε πνευματικούς ποιμένες και διδασκάλους. Λέγει ο αείδημος ιεράρχης κυρός Διονύσιος τα εξής. Η δευτέρα και οριστική κλήση των τεσσάρων πρώτων Αποστόλων ιστορικώς τοποθετείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του Ιησού Χριστού στην Καπερναούμ. Όταν παραδόθηκε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο Ιησούς Χριστός ευρίσκεται στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της Πεντηκοστής. Μετά δε την παράδοση του Ιωάννου, άφησε πάλι την Ιουδαία και επανήλθε στη Γαλιλαία. Τότε εμφανίστηκε δημόσια στην πατρίδα του και έκαμε το πρώτο κήρυγμα στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Κατά λοιπόν δε την Ναζαρέτ, ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούν την παραθαλασσίαν. Μια μέρα λοιπόν, καθώς περπατούσε κοντά στη θάλασσα ο Ιησούς, είδε τους δυο αδελφούς, τον Ανδρέα και τον Πέτρο, να ρίχνουν το δίχτυ στη θάλασσα και τους κάλεσε. «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Ελάτε κοντά μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Ο λόγος του Θεού είναι κυριαρχικός, αλλά δεν είναι μαγικός. «Επιμέν της αψύχου φύσεως δρά ανεμπόδιστα». Πάνω δε στους ανθρώπους χωρίς να καταργεί τη θέλησή τους. Οι δύο αδελφοί ευθέως αφέντες στα δίχτυα ακολούθησαν αυτό. Αυτή είναι μια πράξη που έχει τους μυστικούς και απόρριτους λόγους της, οι οποίοι χάνονται στο βάθος της πρόνοιας και της προγνώσεως του Θεού, ο οποίος γνωρίζει ποιους καλεί και χρησιμοποιεί σε εκτέλεση των βουλών του, αλλά είναι ως αυτός και πράξη η οποία έχει τη φυσική της εξήγηση. Ο Ιησούς Χριστός κάλεσε 4 αλλιείς της θάλασσας της Γαλιλαίας με την υπόσχεση ότι θα τους κάνει αλλιείς ανθρώπων. Τους κάλεσε από την εργασία και αυτό βεβαίως έχει σημασία, ότι δηλαδή δεν βρήκε αργόσχολους για το έργο του Αποστόλου. Αλλά δεν θα μας απασχολήσει τώρα το θέμα αυτό, η τιμή δηλαδή την οποία κάνει ο Κύριος προς την εργασία. Αν και είναι πολύ επίκαιρο να πούμε για την εργασία σε ένα καιρό που τόσο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά και τόσο ολίγων από την ψυχή αγαπούν την εργασία. Διότι οι άνθρωποι σήμερα δεν εργάζονται, αλλά δουλεύουν εντός εισαγωγικών και σκέπτονται πώς θα ήταν τρόπος να ζουν καλύτερα και να μην εργάζονται καθόλου. Αλλά ας αφήσουμε το θέμα αυτό και ας επανέλθουμε εις το ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων, θα σας καταστήσω αλλιείς ψαράδες ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του έργου του ψαρά και του έργου του Αποστόλου. Αλλούτε και για αυτά θα κάνουμε λόγο, διότι δεν ήσαν αυτές δήθεν για τις οποίες ο Ιησούς Χριστός κάλεσε αλλιείς για να τους αναδείξει Αποστόλους, αφού άλλωστε μεταξύ των 12 φαίνεται σαφώς ότι 6 μόνον ήσαν ψαράδες. Σημασία έχει ότι κάλεσε αυτούς που κάλεσε για να τους αναδείξει Αποστόλους και να τους κάνει, είπε, Αποστόλους. Επί 3 σχεδόν έτη ο Κύριος άσκησε συντονισμένη παιδευτική αγωγή επάνω στο στενό εκείνο κύκλο των 12 μαθητών, τους οποίους μετά από ολονύκτια προσευχή τους ονόμασε Αποστόλους. Ας υπενθυμίσουμε κάποιους λόγους και γεγονότα της ευαγγελικής ιστορίας που αναφέρονται στον καταρτισμό των Αποστόλων. Οι παραβολές εν πρώτης είναι ειδικός τρόπος διδασκαλίας χάριν
εκείνων οι οποίοι ετοιμάζονται για το αποστολικό έργο. Ενώ επί παραδείγματι η επί το όρος ομιλία γίνεται προς το λαό ή έστω προς το ευρύτερο κύκλο των μαθητών. Η μεταμόρφωση μπροστά μάλιστα ούτε καν όλων των 12 μαθητών αλλά τριών των πιο εμπίστων γίνεται για τον καταρτισμό των Αποστόλων και ειδικά χάριν μόνον αυτών. Ο διάλογος πριν από τη μεταμόρφωση του Χριστού μεταξύ του Ιησού και των 12 μαθητών και η μεγάλη ομολογία του Πέτρου, η διδαχή στο δρόμο καθώς ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς βάδιζε προς το σταυρικό πάθος, η προκαταρκτική αποστολή των 12 στο κήρυγμα, η νύψεις των ποδιών των Αποστόλων πριν από το μυστικό δείπνο, η παρένεση μετά το δείπνο και η αρχαιρετική προσευχή μετά την παρένεση, οι επανειλημμένες εμφανίσεις μετά την Ανάσταση, όταν και άνοιξε, διήνυξε αυτόν τον νουν για να αντιληφθούν και να εννοήσουν τις Άγιες Γραφές. Όλα αυτά, όπως τα απαριθμούμε, απλώς και χωρίς σειρά, και άλλα τα οποία παραλείπουμε, αποτελούν ειδικές πράξεις και ενέργειες του Κυρίου για τον καταρτισμό των Αγίων Αποστόλων. Ο Παράκλητος, όταν θα έλθει, θα έβρει έτοιμους ανθρώπους στους οποίους θα σκηνώσει φως και δύναμης από το ύψος του ουρανού, φωτίζοντας και ενισχύοντας τους Αποστόλους σε τούτο ακριβώς, στο να ενθυμούνται όλα όσα είπε προς αυτούς ο διδάσκαλος. Όσα άκουσαν και όσα είδαν θα κηρύξουν οι Απόστολοι, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όσα ο διδάσκαλος λέγει και πράττει μπροστά στους 12 αφορούν στη διδασκαλία και προετοιμασία τους και περιήγε όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων και θεραπεύων, λέγει το Ευαγγέλιο και ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει. Επειδή λοιπόν αυτούς τους ψάρεψε μέσα στα πνευματικά του δίχτυα, τότε αρχίζει παρόντων αυτών να θαυματουργεί. Πράγματι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για τους 12 Αποστόλους υπήρξε ο διδάσκαλος, αυτός ο οποίος τους παρέλαβε αλλιείς ψαράδες, τους κατήρτισε και τους έκανε αλλιείς ανθρώπων, πνευματικούς δηλαδή ψαράδες που αλλίευαν τους ανθρώπους στην χριστιανική πίστη. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τις δύο θεϊκές κλήσεις των τεσσάρων πρώτων μαθητών από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, για τη δοκιμαστική και την οριστική κλήση. Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τη δεύτερη και οριστική κλήση τους, προκειμένου να τους καταστήσει η Θεία Χάρις από ψαράδες του γυαλού σε αλλιείς και πνευματικούς διδασκάλους και οδηγούς των ανθρώπων, αφού παραθέσαμε και τα εμπνευσμένα και βαθιστόχαστα σχόλια του αημίστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένα περιστατικά από τη ζωή του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, ενός χαρισματούχου αλλιέως των ανθρώπων της Ρωσικής Εκκλησίας, που είχε τα γνωρίσματα των πνευματικών ψαράδων της Γαλιλαίας, που τους μεταποίησε σε όργανα της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος η κλήση και η αναστροφή τους για 3 χρόνια με τον Σωτήρα Χριστό. Ο ερημίτης Γεώργιος διηγήθηκε: «Από καιρό βασανιζόμουνα με επίμονους λογισμούς και αναρωτιόμουνα αν θα ήταν προτιμότερο να αφήσω το μοναστήρι μου και να πάω σε κανένα άλλο πιο απομονωμένο. Εδώ έρχονται και με βλέπουν πολλοί επισκέπτες. Παίρνω και πολλά γράμματα. Ντρέπομαι να διώχνω τους ανθρώπους και πρέπει να απαντώ στα γράμματα, που μερικά από αυτά είναι σημαντικά». Αυτή η οδυνηρή αβεβαιότητα διαρκούσε 2 χρόνια. Δεν έκανα όμως λόγο για αυτήν σε κανέναν. Περιοριζόμουνα μόνο να φέρνω διαθωγικά στο μυαλό μου όλα τα μέρη όπου θα μπορούσα να αποτραβηχθώ. Μια μέρα ο υποτακτικός μου με ειδοποίησε πως ένας προσκυνητής ερχόταν από την έρημο του Σάροφ και μου έφερνε εκ μέρους του Στάρετς του Γέροντα Σεραφείμ χαιρετισμό και ευλογία, καθώς και ένα μήνυμα που ήταν επιφορτισμένος να μου διαβιβάσει. Τον έβαλα μέσα και μου είπε τα εξής: «Ο Στάρετς Σεραφείμ σου παραγγέλει πως είναι ντροπή μετά από τόσα χρόνια που πέρασες μέσα σε ένα μοναστήρι να αφήσεις τον εαυτό σου να καταληφθεί από τον πειρασμό να φύγεις και να πας σε ένα άλλο. Μην πας πουθενά». Αφού είπε αυτά ο προσκυνητής, υποκλήθηκε και βγήκε. Στεκόμουνα στη θέση μου σαν καρφωμένος και αναρωτιόμουνα με έκπληξη πως ένας άνθρωπος που δεν γνώριζα, που δεν είχα δει ποτέ μου, στον οποίο δεν είχα γράψει ποτέ μου, μπορούσε να γνωρίζει τόσο καλά τις σκέψεις μου και τις πιο απόκριφες. Αφού συνήλθα, παρακάλεσα τον υποτακτικό μου να ξαναφέρει μέσα τον προσκυνητή με την ελπίδα να πάρω από αυτόν τίποτε εξηγήσεις. Όμως είχε φύγει πια από το μοναστήρι και ούτε και στο δρόμο τον είδαν. Είχε εξαφανιστεί. Το δεύτερο περιστατικό. Ο ιεροδιάκονος της Μονής του Σάροφ Αλέξανδρος διηγήθηκε: «Ένα πρωί, καθώς έβγαινα από την εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία και περνούσα μπροστά από το κελί του Στάρετ Σεραφείμ, είδα ένα φτωχό χωρικό να τρέχει προς το μέρος μου με το κασκέτο του στο χέρι. «Πάτερ, μη τυχόν είσαι ο Σεραφείμ?» «Όχι. Όμως τι τον θέλεις?» «Λένε πως μαντεύει», εντός εισαγωγικών. «Εμένα μου έκλεψαν το άλογό μου. Πώς να θρέψω χωρίς άλογο την οικογένειά μου? Τώρα είμαι χειρότερος και αποζητιάνος. Στενοχωρημένος κι εγώ για το πάθημα αυτού του φτωχού, έριξα μια ματιά κατά το κελί του γέροντα Σεραφείμ και τον είδα κοντά στο πλατίσκαλο να μεταφέρει ξύλα μέσα στο αμαξοστάσιο. Είπα στο χωρικό: «Ορίστε, να το σωστάρε της Σεραφείμ, δουλεύει κοντά στο κελί του». Ο χωρικός έτρεξε και έπεσε στα πόδια του γέροντα. Εκείνος τον ανασήκωσε με καλοσύνη. «Γιατί ήρθες να με βρεις εμένα τον ανάξιο?» είπε ο γέροντας Σεραφείμ. «Μπάτουσκα, δηλαδή πατερούλη, μου πήρανε το άλογό μου. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου
και εσύ, λένε, μαντεύεις. Ο Στάρετς πήρε στα χέρια του το κεφάλι του χωρικού και το έφερε κοντά στο δικό του. «Μη μιλάς καθόλου», είπε, και πήγαινε στο... ανέφερε το όνομα ενός διπλανού χωριού. «Πριν μπεις σε αυτό το χωριό, στρίψε δεξιά. Προσπέρασε 4 αγροτόσπιτα από το πίσω μέρος. Τότε θα δεις μια μικρή αυλόπορτα. Σπρώξε την. Λύσε το άλογό σου και πάρτο χωρίς να πεις τίποτα». Έμαθα αργότερα, συμπλήρωσε ο διάκονος Αλέξανδρος, πως πράγματι ο χωρικός ξαναβρήκε το άλογό του. Και το τελευταίο περιστατικό. Ο ηγούμενος της μονής Βυσοκογκόρσκ, Αντώνιος, και ένας έμπορος επισκέφθηκαν τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Στάρετς είπε στον ηγούμενο να περιμένει και άρχισε να συζητά με τον έμπορο. Αφού τον επετίμησε για τις αμαρτίες του, τον συμβούλευσε. «Όλες οι θλίψεις και οι συμφορές σου είναι συνέπειες της αμαρτωλής ζωής σου. Άφησέ την και φρόντισε να διορθωθείς». Μιλούσε με τόση θέρμη που και ο έμπορος και ο ηγούμενος συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων. Τελειώνοντας, είπε στον έμπορο: «Να νηστέψεις εδώ στο μοναστήρι και να κοινωνήσεις. Αν μετανοήσεις ειλικρινά, ο Κύριος δεν θα σου αρνηθεί το ελαιός του». Ο έμπορος έβαλε μετάνοια στον Όσιο, τον ευχαρίστησε για τις συμβουλές του, υποσχέθηκε να τη στηρίσει, ζήτησε τις προσευχές του και βγήκε από το κελί δακρυσμένος. «Γέροντα», είπε τότε ο ηγούμενος, «η ψυχή του ανθρώπου είναι ανοιχτή μπροστά σας, όπως ένα πρόσωπο μπροστά στον καθρέπτη. Παρετήρησα ότι χωρίς να ακούσετε τις συμφορές και τα προβλήματα αυτού του προσκυνητού, του τα είπατε όλα». Και ενώ ο Όσιος σιωπούσε, ο ηγούμενος συνέχισε: «Βλέπω ότι ο νους σας είναι τόσο καθαρός που τίποτε δεν μένει κρυφό στην καρδιά του πλησίον». «Μη μιλάς έτσι, χαρά μου», είπε ο Στάρετς, φέρνοντας το δεξί του χέρι στα χείλη του συνομιλητού. «Η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή μόνο στον Κύριο. Καρδιογνώστης είναι μόνον ο Θεός. Πώς όμως, πάτερ μου, είπατε στον έμπορο ό,τι χρειαζόταν χωρίς να του κάνετε ούτε μία ερώτηση?» «Ο άνθρωπος αυτός», εξήγησε ο Όσιος Σεραφείμ, «με επισκέφθηκε σαν δούλο του Θεού. Εγώ, ο αμαρτωλός Σεραφείμ, έτσι σκέπτομαι, ότι πραγματικά είμαι αμαρτωλός δούλος του Θεού. Ό,τι λοιπόν με διατάζει ο Κύριος, αυτό μεταδίδω σε όποιον μου ζητά κάτι ωφέλιμο. Την πρώτη σκέψη που μου έρχεται την θεωρώ υπόδειξη του Θεού και την ανακοινώνω στο συνομιλητή μου. Δεν γνωρίζω τι γίνεται μέσα στην ψυχή του. Πιστεύω όμως ότι την πρώτη σκέψη μου την υποδεικνύει ο Θεός. Υπάρχουν όμως και περιστατικά για τα οποία δεν καταφεύγω στο θέλημα του Θεού, αλλά στη λογική μου, επειδή μου φαίνονται απλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται πάντοτε λάθη». Τελειώνοντας ο Όσιος την αποκαλυπτική αυτή συζήτηση, την οποία μετέδωσε ο ίδιος ο ηγούμενος της μονής, είπε: «Όπως το σίδερο στο αμόνι, έτσι παρέδωσα τον εαυτό μου και το θέλημά μου στον Κύριο και Θεό μου. Ό,τι αρέσει σε εκείνον, αυτό κάνω. Δεν έχω δικό μου θέλημα. Ό,τι υπαγορεύει εκείνος, αυτό ανακοινώνω». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την δοκιμαστική και την οριστική κλίση των 4 μαθητών από το Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό, ύστερα από την καλή αλλίωση και την μεταμορφωτική δύναμη και χάρη που έλαβε χώραν στην ύπαρξη των Αγίων Αποστόλων με το να μεταποιηθούν σε αλλιείς ανθρώπων από ψαράδες του γυαλού, και μετά από τα συγκλονιστικά περιστατικά της Αγίας Ζωής του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, που καταδεικνύουν την πνευματική αλλιευτική ιδιότητα του θεουμένου αυτού Οσίου προς τα πνευματικά του παιδιά και την χαρισματική επέμβασή του στη ζωή τους, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μαθητεύουμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, υπακούοντες πρόθυμα στον Ευαγγελικό Θείο Λόγο Του και αγωνιζόμενοι να εφαρμόσουμε τις Θείες εντολές Του. Και έτσι να είμαστε βέβαιοι ότι και εμείς στο μέτρο των πνευματικών μας δυνατοτήτων θα γίνουμε κάποια στιγμή αλλιείς ανθρώπων με τον ευγενικό
και καλοσυνάτο λόγο μας με τη μελέτη των θείων γραφών και των αγιοπατερικών συγγραμμάτων και κυρίως με την ταπείνωση, την υπομονή και την θεάρεστη προσευχή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.